What's up? What up? Harman is in the house. What's going on? Harman Stories, Season 2, Episode 2. Δεύτερο επεισόδιο. Ελπίζω να είστε καλά. Λοιπόν, το σημερινό επεισόδιο θα με αφορμή την κυκλοφορία του Σισιχάχα. Είπα να το κάνω γύρω από αυτό, λίγο να σας πάω σε εκείνες τις εποχές και να καλύψουμε ίσως κάποιες ιδέες πώς καρφίστηκε αυτό το πράγμα, για να μπορείτε να καταλάβετε και εσείς ένα περίπου τα timelines και γενικότερα πώς το είχα σκεφτεί εγώ τότε. Λοιπόν, παρεμπιπτόντως, το Σισιχάχα είναι released officially σε όλα τα major platforms, iTunes, Apple Music, Google Play, Spotify, στο YouTube. Στο YouTube μπορεί να βρεις και το βίντεο από πλάνα στο playlist του Σισιχάχα από εκείνη την εποχή, με conversations και μαλακίες και ούτω καθεξής που κάναμε εμείς μεταξύ μας. Κάποια πλάνα δεν είναι σε καλή ποιότητα, ήταν high-end κασέτα νομίζω τότε, γι' αυτό και λόγω του ότι ήταν με αμερικάνικη ανάλυση, έπρεπε να μπει, είχε μια διαδικασία για να γίνει PAL, τέλος πάντων, και χάσει και το χρώμα του και πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, δείτε το άμα γουστάρετε, όσοι δεν το έχετε δει. Λοιπόν, back to εξόριστος Σισιχάχα και η εποχή, θα σας πάω τώρα σε μια εποχή πρωτοτόμου. Πρώτος τόμος λοιπόν γραφόταν, εγώ είχα ήδη σκαρφιστεί το όνομα Σισιχάχα γιατί μιλούσα και ψιλοποδανά. Σίσχα, έβαλα το χάχα και καλά, γέλιο. Κάτσε να σε φτιάξω εδώ. Το γέλιο και καλά που προέρχεται και από το Σισιχάχα και από το καθεξής. Λοιπόν, ήταν η εποχή εκείνη, το είχα σκαρφιστεί, το πέταξε και σε ένα τραγούδι ο Τάκι Τσάν στο σίγγλ του πρώτου τόμου. Λοιπόν, και το είχα σαν ιδέα γιατί ήξερα εγώ ότι ο Τάκης λογικά θα πέταγε το ρήμα για χρήμα μπαμ. Εγώ ήθελα και εγώ να έβγαινα μετά. Έφυγα εγώ και πήγα Αμερική. Στην Αμερική που ήμουνα έγραφα raps. Εντάξει, σίγουρα δούλευα και όλας και ούτω καθεξής. Και ήταν λίγο δύσκολο να βρω beats εκείνη την εποχή. Και έτσι έγραφα χωρίς beats, raps και ούτω καθεξής. Τέλος πάντων, fast forward στο 2000 με 2001 που έγινε η συναυλία Ζητανή και οι πέντε μαζί για πρώτη φορά με support ΑΓ. Κάνουμε το live-άκι. Είχα κατέβει εγώ 3 μήνες νομίζω στην Αθήνα, καλοκαιράκι, και ο στόχος ήταν να ξεκινήσω και εγώ κάποιες ηχογραφίες για το Σισιχάχα. Τέλος πάντων, εκείνη την εποχή όμως είχε ήδη ξεκινήσει ηχογραφίσεις και ο μεγάλος ήρωας, ο μηδενιστής. Λοιπόν, και είχε βγάλει κάποια tracks γενικότερα και εγώ δεν ήμουνα τόσο έτοιμος, μπορώ να πω. Είχα κάποια σκόρπια raps, 2-3 ολοκληρωμένα τραγούδια και το καθεξής, και κάποια raps που είχα φέρει τα ακύρωσα τελείως, γιατί πίστευα ότι δεν χρειάζονταν. Δηλαδή όταν πας τώρα για 3 μήνες στην Αθήνα, μετά από 2 χρόνια σου αλλάζει λίγο το σκεπτικό, το πως θες να παρουσιάσεις τα rap σου και το καθεξής, επηρεάζεσαι με κάποια καινούργια πράγματα και πλέον αυτά που έχεις γράψει ίσως να μην είναι και τόσο top, ας πούμε. Τέλος πάντων, να μην τα απολόγω, κανονίζουμε με τον βασικά βρισκόμαστε με τον Ταραξία σε κάποια φάση. Πάω από το σπίτι του στην Βικτόρια και το πατρικό του που ήταν γενικότερα στο δωματιάκι του. Πήγα μέσα,
άναψε εκεί το MPC 2000 τότε που είχε λόνταρε κάποιες δισκέτες και διάλεξε κάποια beats. Δεν είχε και αυτός πάρα πολλά beats, αλλά τα 3, 4, 5 που έπιασα τα πήρα και τα δούλεψα λίγο. Λοιπόν, τα δύο ήταν ένα beat ολοκληρωμένο από αρχή μέχρι τέλος και το είχαμε αυτό σαν οδηγό να περάσω τα raps και ίσως χτίσουμε τα beats μετά. Λοιπόν, λαμβάνοντας αυτό υπόψη, ξεκινήσαν οι ηχογραφήσεις στο Horizon Παπασπύρου, όπου, εκεί που είχε γραφτεί και ο πρώτος τόμος γενικότερα, και πάμε και λοντάρουμε τα beats εκεί και κάνουμε νομίζω ή δύο ή τρία sessions, που στο ένα session ήμασταν εγώ, Τάκη, Σύσβο, Τάρα, στο άλλο νομίζω ήταν ο Μίδε. Γενικότερα ήταν σαν ένα πανηγυράκι ωραίο και περάσαμε κάποια raps. Τα raps που περαστήκαν εκεί ήταν, ξέρω εγώ, το Ακούς Μαλάκα, το Πάντα Κερδίζω, το Εξόριστος, το Πορτιέρης, το Έχω Λιώσει. Αυτά, περίπου 5 tracks πρόλαβα και πέρασα. Γιατί μαλακίστηκα και εγώ και το άφησα προς το τέλος, γιατί έκανα και διακοπές εγώ. Η μισή ήταν διακοπές ήδη. Αλλά θα σου πω πως το είχας καρφιστεί. Ο άλλος χτίζει πολυκατοικία πάλι. Τι να πω. Τέλος πάντων. Η ιδέα είναι ακριβώς όπως σας το παρουσιάσα τώρα προχτές και έγινε η επίσημη κυκλοφορία του Σισιχάχα. Είναι ακριβώς όπως το είχα σκαρφιστεί. Τώρα, για intro έχω ακόμα ένα track, το οποίο στην ουσία είναι remix του Χαρμάνης και Άφραγκος, το beat, το οποίο σκέφτηκα να το έβαζα, αλλά είπα τελευταία στιγμή άσε λίγο να βγω σαν βίντεο και να το βάλω σαν intro αυτό, το βίντεο intro, και ίσως κρατήσω το άλλο επειδή μπορεί να εμπλέκεται σε copyright και τέτοια. Ίσως κάποιο mixtape μελλοντικά με τίποτα θαμμένα, ξεχασμένα άλλα tracks. Τέλος πάντων, το είχα σκαρφιστεί ένα μεγάλο rap το πρώτο track, δηλαδή το οποίο είναι μεταζητανιακή εποχή και σίγουρα ο κόσμος δεν με ήξερε τότε ποιος είμαι και τι ρόλο βαράω και το καθεξής, και ήθελα να ξεκινήσω το CD με το Ακούς Μαλάκα, όπως ξεκινάει τώρα, που λέει γεννημένος μέσα στην καταστροφή. Στην ουσία λέω στον κόσμο μου ποιος είμαι. Αυτός ήταν ο στόχος. Λοιπόν, του αυτού του κομματιού σαν ένα μεγάλο rap, και τελικά αυτά τα raps που ηχογράφησα μείναν εκεί σε κάτι 8-dat, γιατί τότε γράφαμε, ήταν η εποχή που γράφαμε σε 8-dat, είναι σαν βιντεοκασέτα για όσοι δεν ξέρουν. Και πάρθηκε αυτό το rap και χτίστηκε και έγινε το Μίδε και Χάρμα. Ήταν rap, εγώ αυτό το Ακούς Μαλάκα, το γεννημένος μέσα στην καταστροφή μαζί με το Μίδε. Κόλλησε και ένα ρεφρένο Μίδε και βγήκε το Μίδε και Χάρμα, για να μην λείπω κι εγώ από το δίσκο του. Γαμώ, πολύ καλή σκέψη για να μην λείπω. Απ' την άλλη όμως, η ιδέα για να προχωρήσει το Σισχάχα δεν μπόρεσε να γίνει, γιατί υπάρχει και αυτό τώρα. Στη συνέχεια, το Πάντα Κερδίζω ήταν, λοιπόν, εγώ είχα σκέψει, ήθελα να κάνω ένα track το οποίο θα ήταν όλοι οι αλφαγάμα μέσα, δηλαδή Ταραξίας, Γέλος και Ίσβο, και εγώ και ο Τάκης στην ουσία. Να γίνονταν αλφαγάμα ζητανή τρακ στο δικό μου δίσκο, το οποίο δεν έκατσε ποτέ. Είχα εγώ ένα, λοιπόν, στις ηχογραφήσεις του Πάντα Κερδίζω πατήσανε ο Τάκης και ο Ίσβο, πάτησα και εγώ, αλλά αυτοί το πατήσανε επειδή είχαν τότε μόλις δημιουργήσει το συγκρότημα Τιγρές Σποράκια μεταξύ τους. Το σκάσανε πιο τιγρεσπόρικο και όχι
δηλαδή πιο φρέσκο και όχι πιο παλιό στο ύφος που ήθελα εγώ. Παρόλα αυτά ήταν πολύ ωραίο το αποτέλεσμα. Πάτσα και εγώ νερά που είχα και στη συνέχεια της ηχογράφησης πάτσα ένα ρεφρέν το οποίο ήταν, που λεγόταν «Πάντα κερδίζω», που ήταν απλά «Πάντα κερδίζω και ποτέ δεν χάνω», το οποίο αυτό το προορίζα για solo track και άλλο το track. Τελικά έμεινε σμιγμένο αυτό και έγινε ένα track. Στη συνέχεια ο εξόριστος ήταν ακριβώς αυτός που είμαι εγώ. Στην ουσία ο εξόριστος λείπει ένα ρεφρέν, το οποίο τον είχα γράψει αλλά δεν τον πέρασα ποτέ. Και τι έγινε τώρα, είχα τα κουπλέ, πήγα πέρασα πάνω στο beat του Ταραξία, πολύ ωραίο σωστό beat, και ήθελα να πάω να περάσω το ρεφρέν, αλλά δεν βρήκα χρόνο να περάσω το ρεφρέν και έμεινε έτσι χωρίς τα ρεφρέν του. Θα μπορούσα τώρα να έκανα μια μαγιά και να έβαζα για παράδειγμα τον D-Cypher ή ξέρω εγώ τον Boy ή κάποιον να... ή τον Άλεξ, ή να ρωτούσα τον Σπάρκι άμα ήθελε να πατάει για τίποτα scratch και να έδαινε το κομμάτι λίγο πιο καλύτερα. Αλλά επειδή πήρα την απόφαση να σας το δώσω μετά από 20 χρόνια, είπα να σας το δώσω στην πιο άγνη της μορφή. Αυτό είναι. Τέλος πάντων, ο Πορτιέρης ήταν μια άλλη ηχογράφηση όπου ήμουνα... ήμασταν όλοι στο στούντιο, εγώ, μηδενιστής, Τάκης και Ίσβο, αλλά ο Τάκης δεν είχε κουπλέ. Ή δεν του βγαίνει, δεν ήταν ευχαριστημένος κάπως έτσι με το κουπλέ του, και πατήσαμε μίση τέσσερις και έμεινε αυτό το track. Το έχω λιώσει. Απ' την άλλη ήταν ένα track το οποίο με τη μία είχε το εμπνεύστηκα από το από Cypress Hill κομμάτι, το οποίο με... και είχα σκαρφιστεί το ρεφρέν, θέλω, έχω λιώσει, έτσι το έλεγα εγώ στο στούντιο, και το λέγαμε και όταν έκανα έχω λιώσει και δοκιμάζαμε, ξέρω εγώ, πώς θα το σκάσουμε. Γι' αυτό άκουσε και τον Τάκη σε κάποια φάση να λέει αυτό είναι το ρεφρέν, γιατί το παίζαμε εκείνη τη στιγμή να δούμε πώς θα βγει. Τα ράπς τα είχα ήδη, το είχα γραμμένο εγώ, το είχε γράψει, νομίζω ότι το κάναμε σε session, το γράψαμε σπίτι του Τάκη αυτά τα δύο τα ράπς και πήγαμε και το περάσαμε την άλλη μέρα. Ως εκεί είναι ηχογραφήσεις στην Αθήνα, κατά παρεμπιπτόντως Big Shout Out σε Too High, What's Up, What's Up και Vertigo. Τι έλεγα, α ναι. Και ως εκείνο το σημείο αυτά είχαν ηχογραφηθεί στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, εγώ εκείνη την εποχή εγώ ζήτησα ένα αντίγραφο από το στούντιο να πάρω όλα αυτά τα tracks για να μπορώ να τα ακούω εγώ στην Αμερική που τα πήγαινα, γιατί έφευγα. Και λέω εντάξει, οκ, okay, θα κανονίσω, ξέρω εγώ, μετά από 2-3 μήνες, αφού θα έχω οργανωθεί και από την Αμερική, να πάρω ό,τι έχω από εκεί και να έρθω να κλείσω το δίσκο. Αυτή ήταν η αρχική μου σκέψη. Το οποίο δεν έγινε ποτέ και δεν έγινε για πολλούς λόγους. Μετά βγήκε ο μεγάλος ήρωας όπου είχε υπαρθεί και το ένα ράπ, άρα έπρεπε να ξανακάνω κάποια άλλα πράγματα. Εγώ δεν μπορούσα να φύγω από την Αμερική για τον ΑΒ λόγο. Και έτσι έμεινε στο CD. Το CD αυτό δεν το έχω τώρα να σας το δείξω, αλλά άμα το έβλεπες ήταν ένα CD που είχε φύγει και το ασημεία από πίσω. Το πώς το έβαλα το CD μέσα στο computer και το έκανα rip και το έβαλα στο... ένας θεός ξέρει πώς τα κατάφερα, αλλά ήταν στα τελευταία του. Κουτιά σκισμένο, γρατζουνισμένο και το καθεξής. Και δεν υπήρχε ούτε ένα άλλο αντίγραφο, μόνο αυτό ήταν. Και το έσωσα. Τέλος πάντων, μετά είναι το μετά Ελλάδας ηχογράφηση, το οποίο έγινε στο Σικάγο. Δούλευα σε ένα εστιατόριο σερβιτόρος εκείνη την εποχή, όπου είχε έρθει ένα παλικαράκι που έμαθε ότι ήμουνα στο Σικάγο και από στόμα σε στόμα άκουσε ότι δούλευα στο συγκεκριμένο μαγαζί. Και ήρθε μια μέρα σαν πελάτης, με ζήτησε τέλος πάντων, κάτσαμε και κάτσε στο τραπέζι με το σερβιρά και μου έλεγε ρε φίλε και εγώ κάνω μουσική και ούτω καθεξής και ήταν μες στη φάση και ήταν ένα παιδί μου απλά ένα ελληνοαμερικανάκι, ο Κώστας, άψιλο παλικάρι, πολύ καλό παιδί και πάρα πολύ καλά μουσικά σπουδαγμένος.
Σπούδαζε μουσική, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, και έπαιζε και πιάνο άπαιχτος στα πλήκτρα. Ο οποίος έμενε σχετικά μακριά από εκεί που μένω εγώ, γενικότερα από downtown Chicago και το καθεξής. Τέλος πάντων, και κάναμε μια κέντα και πήγα σπίτι του και είχε ένα ωραίο setup με ένα μικρόφωνο με τα πλήκτρα του, με ένα πρόγραμμα, παλιό πρόγραμμα που ηχογραφούσαν τότε. Και είπαμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε μια δουλίτσα. Εγώ το σκεφτόμουν, του το πλάσαρα ότι θα ξεκινήσουμε τις ηχογραφήσεις για να μπορούμε να συμπληρώσουμε και να τελειοποιήσουμε το Σισιχάγα γενικότερα. Και ξεκινήσαμε ηχογραφήσεις. Νομίζω το πρώτο μας ήταν το ένα take and a free, το έχω ονομάσει, το οποίο ήταν ένα κουπλέ εγώ και ένα που γράψα αυτός, και το κολλήσαμε γενικότερα, δύο κουπλέ αυτός. Μετά από καμιά εβδομάδα πήγα πάλι, έγραψα το εξομολόγηση. Το εξομολόγηση πάλι χρησιμοποιήθηκε το μισό από αυτό το rap σε ένα τραγούδι, το γράμμα, στο σχολείο. Λοιπόν, μετά γράψαμε το παρόν, το οποίο σκέφτηκα και εγώ και το ρεφρέν, έτσι μπαμ μπαμ, ένα αφηγητής χαρμάνης φάση. Αυτός δεν είχε καλά καλά βγάλει ψευδώνυμο, ήθελε να γίνει αφηγητής. Σκεφτόταν μήπως ονομαστεί μάγος. Τέλος πάντων, εγώ το έκανα το αφηγητής, τέλος πάντων. Μετά, αφού γραφτήκαν αυτά τα tracks, είχε ξεκινήσει αυτός να κάνει ένα συγκρότημα το οποίο λεγόταν Subdivision, μαζί με έναν πορτορικανό rapper, τον Joe Biz. Και εγώ θα ήμουνα το τρίτο μέλος. Και καλά, θα κάναμε ένα δικό μας, το οποίο θα ήταν ελληνοαγγλικό με τον Πορτορικάνο μέσα, και θα κάναμε κάτι για το market των ελληνοαμερικάνων γενικότερα, και μήπως το πλασάραμε προς την Ελλάδα σαν ένα άλλο project ελληνοαμερικάνικο. Αυτοί γράψανε κάποια tracks μεταξύ τους. Εγώ ένα κατάφερα να γράψω, το Subdivision, το νούμερο ένα, το οποίο το προόριζα και για το δίσκο μου, αλλά νομίζω σε κάποια φάση το είχε βγάλει και στο YouTube, στο κανάλι του ο Κώστας. Τέλος πάντων, να μην τα πολυλογώ. Αυτά πάλι, τα tracks, εξομολόγησε ένα take and a free, παρόν και number one, είναι 4-5 tracks τα οποία ψευτομιξαριστήκανε από τον Κώστα, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι τελειοποιηθήκανε. Κανένα από αυτά τα tracks δεν είναι μιξαρισμένα full, ούτε τα beats και τα λοιπά. Κανένα δεν είναι, είναι flat recordings, house recordings και τα λοιπά, αλλά με τη γενική ιδέα του ηχοχρώματος. Τώρα εγώ εκείνη την εποχή, όπως είπα, είναι μόνο 9 tracks, όπου εγώ το προορίζα για 12. Τα άλλα 3 tracks, ένα το σκεφτόμουν, όπως είπα, ζητάνε η ΑΓ. Ένα ήθελα να κάνω με τους Καταχθόνιους, και το τελευταίο έλεγα μήπως έκανα ακόμα ένα solo, ή θα το ξεχώριζα το ένα, το πάντα κερδίζω μόνο του, μαζί με ακόμα ένα, ξέρω εγώ, track outro φάση. Φυσικά αυτό δεν έγινε ποτέ. Όταν προσπάθησα να επικοινωνήσω με τον DJ Alex και του είπα, ρε φιλαράκι, ξέρω εγώ, τα ίντα τα έχεις, μου είπε δεν τα έχω. Άρα προφανώς χρησιμοποιηθήκαν για άλλο recording ή γραφτήκαν από πάνω ή οτιδήποτε. Πάντως, εγώ κατάφερα και αντέγραψα ένα CD και έμεινε αυτό, το οποίο χάρηκα πάρα πολύ. Στο τέλος, επικοινώνησα με πολύ καλό μου φίλο. Είμαστε φίλοι, ξέρω, τα τελευταία 15 χρόνια με τον Royal Venom. Ο Royal Venom στην ουσία είναι ένας γραφιτάς εδώ στην Κύπρο, ο οποίος είναι αδερφικός φίλος. Μου έχει σχεδιάσει σχεδόν όλα τα ζητάνη blues αυτός, και τα logo και τα δύο mixtape τα εξώφυλλα. Δουλεύουμε πολλά χρόνια μαζί. Τελευταίως το έχει πάει στο επόμενο επίπεδο, σε καλή γραφή φάση, και του ζήτησα να μου κάνει και αυτό το εξώφυλλο. Big shout out σε Royal Venom. Και σε αυτό το σημείο, big shout out σε όσοι ασχοληθήκανε με το δίσκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Sorry που δεν βγήκε όταν ήθελα να βγει. Σίγουρα το σνομπάρανε και κάποιοι. Εντάξει, μιλάμε μαλακίες. Θέλαν να πάνε λίγο πιο εμπορικά τα tracks. Εγώ γούσταρα πιο πολύ το αλήτικο, το χασκλίδικο, το έτσι. Άρα αυτό δεν έγινε τότε, γιατί ίσως οι δισκογραφικές δεν θέλαν να πλασάρουν κάτι τέτοιο ή τους έφτανε να υπήρχε μόνο ένας πρωτοστόμος και τίποτα παραπάνω στη συνέχεια. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, είχε πάρει μια άλλη τροπή anyway από το Ρήμα για Χρήμα και μετά στο Μεγάλο Ήρωα και ούτω καθεξής. So, έτσι έγινε. Εντάξει, σίγουρα η φάση ήταν ότι δεν ήμουνα κι εγώ Ελλάδα να μπορέσω να το συνεχίσω, να το τελειοποιήσω, να τραβήξω το στούντιο, να κάνω τα κουμάντα μου, να έρθει ο δίσκος και να δέσει. Γιατί σίγουρα άμα δεν είσαι εκεί, δεν μπορείς να τα αφήσεις όλα στην τύχη. Αυτά ρε μαγκές, όσον αφορά το Σίσι Χάγα. Το Σίσι Χάγα είναι φάση trademark χρόνια τώρα. Ο στόχος ήταν να βγει τότε, δεν βγήκε. Θαύτηκε, βρήκα τη δύναμη να το μαζέψω και το χρόνο να σας το βγάλω προχτές. Όπως είπα και στην αρχή του βίντεο, είναι available για download, για ακρόαση σε όλες τις πλατφόρμες, you know, YouTube, Spotify, Apple Music, iTunes, it's all there. DistroKid είναι ο distributor μου και ασχολούμαι με αυτούς. Αυτά ρε μάγκες, όσον αφορά το Σίσι Χάγα. Άρα το Harma Stories έχει να κάνει πίσω από το... Αυτό το Harma Stories είχε να κάνει περισσότερο πίσω από το πώς γράφτηκε, και σίγουρα άμα πάτε στο playlist μπορείτε να δείτε και πλάνα από εκείνη την εποχή. Υπάρχει ένα βίντεο που είναι ψηλό ασπρόμαυρο φάση που λέμε μαλακίες εκεί και είμαστε στο στούντιο και το γράφουμε. Πολύ καλή φάση του Σίσι Χάγα, αλλά είναι 20 χρονών δίσκος, δεν το στομπάρω, έχει αυτό το feel, είναι με τις παιδικές μας φωνές. Ακούστε το, γουστάρετε το. Σε κάποια φάση είχα βγάλει ένα-δύο tracks έτσι, για να δημιουργήσω κίνηση στο κανάλι μου στο YouTube. Πήγε ψιλοτζούφιο, τα κατέβασα, κάποιος είχε προλάβει και το είχε αντιγράψει και το έβαλε. Παιδιά, αυτό είναι έτσι όπως το σκαρφίστηκα τότε. Καλή ακρόαση, μάγκες. Εντάξει, για 20 χρόνια ηχογράφηση, χωρίς κανάλια, πιστεύω μια χαρά είναι. Τώρα από εδώ και στο εξής όμως, ετοιμάζουμε άλλα κόλπα, τα οποία είναι πιο φρέσκα. Σίγουρα έχετε γεύτη και πιο φρέσκα από μένα τα τελευταία χρόνια. Αλλά αυτό είναι ένα διαμαντάκι που δεν βγήκε ποτέ, ασχέτως αν δεν είναι μιξαρισμένο. Καταγράφει ακριβώς τη διαδικασία με τα λάθη τους, με τα έτσι τους, με τα backings που δεν είναι ακριβώς και στη φάση που ήμασταν τότε, χωρίς τις μίξεις και mastering, το οποίο είναι ψηλοτίμιο. Σχεδόν όλα ήταν one take ηχογραφήσεις. Αυτά μάγκες. Το σημερινό επεισόδιο ήταν γύρω από το Σίσι Χάγα. Στο τρίτο επεισόδιο και μετά θα πάμε σε stories. Λοιπόν, αυτά για μένα, από μένα σήμερα. Σίσι Χάγα, live on Spotify, Apple Music, iTunes, YouTube. Big shout out to Too High, Vertigo, what up? What's up? What's up? What's up?